Γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Gamer και σας καλωσορίζω σε ένα καινούργιο επεισόδιο Prison Architect Escape Mode. Λοιπόν, το αφήγουμε από εδώ πέρα. Είναι μια κλασική κίνηση που κάνω πάντα. Λοιπόν, έχουμε χτίσει ένα μεγάλο τούνελ στο δωμάτιο του Cates. Λοιπόν, αυτό εδώ το αλλάζω. Δεν θέλω καθόλου το αλκοόλ. Θέλω όμως το μαχαιράκι. Και βάλω το μέσα. Άνοιξε μου. Ωραία. Θέλουμε να επεκτείνουμε το δωμάτιο του Cates, να το κάνουμε με μεγαλύτερο θεωρητικά. Όπα. Ένας μόνος του. Μεγαλύτερο τούνελ. Λοιπόν, σπάμε στο ξύλο αυτόν. Έλα ρε! Είναι δυνατόν! Κατευθείαν. Skip punishments. Αμάντια. Reputations είναι deadly. Θα τον κάνουμε. Τι άλλο να του δώσουμε. Steel fighter. Μπορείς να του βγάλεις το όπλο, λέει. Ναι, το θέλω. Eat. Okay. Πάμε να φάμε. Μπορώ να πάρω το όπλο από αυτόν. Δεν νομίζω. Άρα θα πάμε εδώ μέσα. Εδώ μέσα. Τι κάνεις, είναι ώρα ύπνου, λέει. Καλά. Okay. Sleep, άντε. Ξημέρωσε την καινούργια μέρα. Τέλεια. Και έχουμε τον Μπισάνοβιτς, ο οποίος θα πάει από εδώ πάνω. Εδώ δεν έχει metal detectors. Νομίζω είναι ότι πρέπει να πάμε από εδώ με τον αναπτήρα μας, τον αφήνουμε τον αναπτήρα για να πάρουμε κάποια κλειδιά. Ανοίξτε μου! Ήρθα να πούμε δύο κουβέντες. Τα κλειδιά θέλω βασικά. Πάρετε τον αναπτήρα εσείς και εγώ θα φύγω με τα κλειδιά. Ωραία. Ο Μπισάνοβιτς που λέτε είναι ο εκλεκτός στο να πάει να φέρει μερικά πραγματάκια. Ανοίγουμε εδώ, άνετα. Δεν μας ενοχλεί κανένας. Και παίρνουμε από εδώ πέρα αυτό εδώ το πράγμα. Ανοίγουμε και φεύγουμε. Εκεί μέσα τι να έχει. Θα το μάθουμε στην πορεία. Τι μπορώ να κάνω τώρα. Θα μπορούσα τρέχοντας να ξεκλειδώσω όλες τις πόρτες και να πάω να αφήσω. Δεν με αφήνει να αφήσω το αυτό που είχα. Άρα ο Κωνσταντίνου, ο Παπα Κωνσταντίνου όπως λέγεται, θα κάνει την ίδια ακριβώς δουλειά. Ανοίξτε μου. Τι, lockup. Πέσαμε σε άτυχο πράγμα. Λοιπόν, εδώ που είμαστε πάρα πολύ, θα δημιουργήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο Riot. Πάμε. Ξύλο. Τι, πέθανε. Πέθανε ο gamer. Δηλαδή πέθανε. Όπα, αυτός τι έπαθε τώρα. Μην μου βρεις το τούνελ. Βρήκε το τούνελ. Πέθανε ο εαυτός μου. Ναι. Παπα Κωνσταντίνου, free time. Έχουμε free time, άρα θα κάνουμε το εξής. Τώρα πέθανε ο εαυτός μου. Είναι λίγο σπαστικό. Ήθελα πάρα πολύ να δραπετεύσω εγώ τουλάχιστον και οι άλλοι να πάνε να χεστούνε. Ο εαυτός μου. Ωραία, γίνεται χαμός. Παντού. Riot. Underway. Τι θα κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση εμείς. Ερχόμαστε εδώ. Παίρνουμε κλειδάκια. Θέλουμε και το κλαμπ, εννοείται. Θέλουμε και τα κλειδάκια μας. Έχουμε Riot. Παίρνουμε το τρυπάνι και όσοι είναι απασχολημένοι όλοι, το αφήνουμε εδώ πέρα.
Πάμε ξανά εδώ. Παίρνουμε τα κλειδιά. Να δείτε τι σχέδιο έχω. Έχω σχεδιάρα. Και πάμε κάτω στο workshop. Πολεμήστε εσείς, δεν έχω θέμα. Αυτός εδώ θα ανοίξει. Θα πάρει ό,τι χρειάζεται. Όπα, τα κλειδιά τα θέλω. Α, τότε χαλάσαν όλα τα σχέδιά μου. Μη με κυνηγάς. Μη με κυνηγάτε. Θα τα χαλάσω όλα τώρα. Επίτηδες. Να το, άνοιξε. Φεύγω από εδώ. Φεύγω από εδώ. Και με πετύχανε. Άκουμε να δώσουμε στον πισάνο της τώρα πράγματα. Είναι αυτός ο σκληρός τύπος πλέον. Πόπο, να, κάτι που πρέπει να θυμηθούμε τώρα από εδώ και πέρα είναι δεν θα ξαναπάμε ποτέ να δίνουμε maximum security, μαντραχαλάδες, στην κουζίνα. Ωραία. Ο Gates μπορεί να περιμένει να τελειώσει η φυλάκησή του. Είναι τσακ μπαμ. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Και μπορώ να πάρω και να μπω εδώ μέσα. Ωραία. Συνεχίζουμε. Μήπως και βγούμε από τη φυλακή. Αυτά είναι τα κελιά ακόμα. Έχει κελιά και εδώ ίσως είναι το τελευταίο. Παίζει να το τελευταίο. Ναι, βγαίνει. Βγαίνει, βγαίνει, βγαίνει. 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 Πώς βγαίνουμε από εδώ. Οχ. Λοιπόν, άλλος. Μπισάνοβιτς. Ο Μπισάνοβιτς θα κάνει... Τι θα κάνει. Lockup. Θα με πάει μέσα. Οκ. Okay. Παπακοσταντίνου. Ο Παπακοσταντίνου θα κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Το πιο απλό πράγμα μπορώ να το αναθέσω. Εδώ έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς. Βοηθάει πάρα πολύ στη δουλειά μου. Έλα. Γέλα. Please. Ο Κέιτς που είναι. Follow. Έλα και εσύ μαζί μου, Κέιτς. Νάτος. Έχουμε εδώ τα κλειδάκια μας. Μην ακολουθάς, φύγε. Ωχ, αυτός έχει πράγματα, ρε. Gates. Ανοίξτε μου. Έχω πράγματα. Θέλω τα κλειδιά. Και φεύγω μόνος μου. Δεν ενοχλώ κανέναν. Στο armory μπορώ να πάω ή δεν επιτρέπεται. Εδώ θα πάρω όπλα. Εδώ έχει όπλα, ρε. Α. Θα το κάνουμε σύντομα το πείραμα αυτό. Θα πάρουμε με τον Μπισάνοβιτς τα όπλα, γιατί δεν θέλω οι άλλοι να γίνουν maximum security. Είναι απλά για να κάνουν την δουλίτσα την κρυφή, πίσω από όλους και από όλα. Λοιπόν, αγνοήστε με, ευχαριστώ πολύ. Δώστε μου αυτό εδώ και φεύγω. Δεν ζητάω πολλά. Είμαι έτοιμος για να δραπετεύσω. Πάω στο κελί μου. Δεν ενοχλώ κανέναν. Έλα το saving. Κρύβω αυτό εδώ. Τέλεια. Και πλέον τους αφήνω να με ψάξουν. Τα κλειδιά θα κρύψω εδώ. Για δες. Δεν έχω τίποτα. Άμα πια. Αμέσως να, είσαστε καχύποπτοι μαζί μου. Τίποτα δεν έχω. Απλά πάω από το πάνω για μια βόλτα και για κάποιο περίεργο λόγο με αφήνετε να μπω εδώ μέσα. Εγώ έκανα στο κτίσιμο της φυλακής. Δεν το έχω κάνει staff only μάλλον. Κανονικά πρέπει να τον μπαίνεις εδώ πέρα να σε κυνηγάνε όλοι. Και το μόνο που ζητάω είναι μερικά κλειδάκια. Πού είναι τα κλειδάκια? Κλειδιά, κλειδιά. Τα έχω πάρει όλα.
Ναι. Ανοίξτε μου. Θέλω να μπω εδώ μέσα να δω τι έχει. Τι έχει εδώ μέσα. Λοιπόν, θα κοιτάξω να κρύψω κάπου. Έλα μωρέ. Κέιτς. Lock-up είναι ο Κέιτς. Τέλος πάντων, skip punishments. Τι να κάνουμε. Μπλέξαμε λίγο. Και τώρα ο Κέιτς είναι ακόμα lock-up. Άρα ο Μπισάνοβιτς είναι ελεύθερος να κάνει τα δικά του. Λοιπόν, εγώ πρέπει τώρα κάπως να κρύψω αυτό εδώ το πράγμα που κουβαλάω μαζί μου. Πού να το κρύψω όμως? Μπορεί να μου ανοίξει κάποιος? Σας παρακαλώ. Please. Please. Ωραία. Δεν μπορώ να κρύψω τίποτα εδώ. Μπορώ να κρύψω τίποτα εδώ. Μόνο σε κρεβάτια μπορώ να τα κρύψω. Okay, λοιπόν. Θα προσπαθήσω να τα κρύψω σε κρεβάτια. Ωραία. Δέρνω, δέρνω. Σκότωσα έναν. Και με κινητοποίησανε. Τώρα όμως ο Κέιτς, ή ο Παπακοσταντίνου, δεν ξέρω ποιος, μπορεί να κάνει το εξής. Ανοίξτε μου! Θα πάρει το τρυπάνι και θα συνεχίσει τη δουλειά του. Η δουλειά μου είναι να φύγω από εδώ μέσα το συντομότερο δυνατό. Ο Μπισάνοβιτς ίσως να χρειαστεί να μείνει πίσω. Πάντως ο Παπακοσταντίνου και ο Κέιτς θα φύγουν, εάν όλα πάνε καλά. Νομίζω ότι εδώ είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Για να δούμε. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Λίγο ακόμα. Εκεί είναι το τέλος του χάρτη. Α, λίγο ακόμα. Κέιτς. Μην κάθεσαι, αγόρι μου. Κλέψε ό,τι μπορείς. Τι δουλειά έχεις εδώ μέσα? Τέλεια. Πολύ καλός. Ούτε καν το ζήτησα. Πήγες μόνος σου. Είσαι πολύ καλός. Πήγαινε στο κελί σου, αγόρι μου. Κάνε τη δουλειά σου. Ο Παπακοσταντίνος σε περιμένει. Ανοίξτε μου. Θέλω να πάω στο κελί μου. Το κρύβω αυτό. Τέλεια. Και μπαίνω μέσα στο κελί. Το κελί μου. Εκεί πέρα είναι η άκρη του χάρτη. Θα καταφέρουμε να φύγουμε. Αυτό θα το δούμε. Λοιπόν, τουλάχιστον να φύγει ένας από τους τρεις είναι επιτυχία. Για να δω. Όπα, 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 ηρέμησε. Αυτή είναι... πώς γίνομαι έξω? Πώς γίνομαι έξω? Να το. Α! Έφυγε! Παπακοσταντίνου, τρέχα, 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 πριν βρουν το τούνελ. Dun, dun. Όχι, το βρήκανε! Το βρήκανε! Έφυγε ο Κέιτς. Please. Βγες κι εσύ. Μην το κλείσουνε. Βγες, 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 βγες. Ναι, 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 ναι. Έφυγε. Μπισάνοβιτς. Όχι, ο Μπισάνοβιτς θέλει skip punishments. Ο Μπισάνοβιτς τώρα δεν νομίζω να μπορέσει να φύγει. Η αλήθεια είναι. Κέιτς και η Παπακοσταντίνο φύγανε. Ο Παπακοσταντίνο είναι μορφή τεράστια, από τους καλύτερους. Θα πάμε από εδώ. Θα κάνουμε την εξής προσπάθεια.
Θα πάρουμε καταρχήν κλειδιά. Για σας θέλω κάποια κλειδάκια. Θα ήθελα τα κλειδιά της φυλακής, είναι πολύ εύκολο να τα πάρουμε μέσα στη μούρη σας. Όχι, τα κλειδάκια ήθελα να πάρω. Ωραία. Ανοίγω μόνος μου και δεν μπορώ να γίνω γρήγορος, άρα τρέχω. Τρέχω. Έλα! Δεν μπορώ, αυτός είναι medium security. Δεν γίνεται να δραπετεύσει. Skip punishments. Έλα, έχουμε διώξει δύο. Πρέπει να διώξουμε και αυτόν πριν κλείσει το τούνελ. Ένας νεκρός, δύο δραπετεύουν και ένας προσπαθεί ακόμα. Δώστε μου. Ευχαριστώ. Πάω από εδώ πάλι. Θέλω τα κλειδάκια. Μην με αναγκάσετε να κάνω μόνος μου τούνελ μέχρι να ψοφίσω στο σκάψιμο. Έχω σκάψει ήδη ένα. Όχι, πάρε αυτά που θέλω. Λοιπόν, πάω από αλλού. Ίσως να την κλειδώσω πιο εύκολα έτσι. Έλα μωρέ, χτυπήσαν όλα. Με κυνηγάει. Έλα, σας ανοίγω εγώ, περάστε. Άνοιξε. Όχι, το κλείσανε. Το κλείσανε, δεν υπάρχει τρόπος να σωθώ. Οχ, μπλέξαμε. Λοιπόν, χάσαμε την ευκαιρία μας. Άρα μόνο μια ευκαιρία έμεινε. Καθώς ο Μπισάνοβιτς έμεινε μόνος του. Έλα, sleep. Οκ. Okay. Περιμένω να φύγει το βράδυ και θα δράσω την ημέρα. Sleep. Ήρθε η ώρα για shower. Έλα, άσε με να φύγω. Γιατί είμαι έτσι τώρα φυλακισμένος. Βγάλε μου τις χειροπέδες, δεν είμαι τέτοιος. Φεύγω. Ρε, βγάλετε μου τις χειροπέδες. Είναι δυνατόν. Λες και είμαι κανένας τρελός απατεώνας. Hey, πού με πας εσύ. Ωραία, με τους βγάλανε. Άρα πάμε από εδώ πέρα. Άνοιξε μου. Ανοίξτε μου. Πεινάω. Αυτή εδώ είναι όλη medium security. Ήρθε ώρα να σκοτώσω κόσμο. Νεκρός. Τραυματίας. Κι άλλος νεκρός. Οπ, game over. I may have found a way out here. Ωραία. Λοιπόν, παιδες. Είχαμε τον Κέιτ και τον Παπακοσταντίνο, οι οποίοι σωθήκανε. Ο παίκτης μου πέθανε και ο άλλος πέθανε ηρωικά, σκοτώνοντας όσους μπορούσε, έτσι κι αλλιώς ήταν κολοπεδάκι εξ αρχής. Είχαμε μερικά θύματα. Σκοτώσαμε μια αστυνομικό, μια φρουρό, τον αδερφό του Παπακοσταντίνου, απλά ήταν σε minimum security, δύο κολοπεδάκια εδώ πέρα με μοϊκάνες και έναν μάγειρα, ο οποίος είχε φτύσει μέσα στο φαγητό μου και αυτός ήταν ο λόγος που τον ξέσχισα στο ξύλο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η μικρή σιρούλα, ας πούμε, του Escape Mode. Ήταν ενδιαφέρον, πάμε να παίξουμε κάποιο άλλο παιχνίδι τώρα. Αφήστε ένα like άμα σας άρεσε η σειρά, γράψτε μου σε σχόλια αν θέλετε να δείτε κάτι άλλο, οτιδήποτε. Ξέρετε ότι τα διαβάζω εγώ τα σχόλια. Και μέχρι την επόμενη σειρά θα τα πούμε. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.